Ο καύσωνας, η ανεμοθύελα που είχε πλήξει τα αμπέλια και οι βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν πριν από 2 εβδομάδες έφεραν σοβαρές επιπτώσεις στην φετινή παραγωγή του σταφυλιού στην Κρήτη. Σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συλλόγων Ηρακλείου, Μύρωνα Χιλετζάκη, η κατάσταση στους αμπελώνες δείχνει μια μείωση της φετινής παραγωγής του επιτραπέζιου σταφυλιού της τάξης του 50%. Η περιφηνή παραγωγή τέτοια εποχή δεν είχε πάθει τόσο μεγάλο πλήγμα όσο αφορά την παραγωγή και όχι την ποιότητα. Δηλαδή φέτος έχουμε χάσει περίπου τους μισούς τόνους. Το νησί μας παραδοσιακά παρήγαγε από 10 μέχρι 15.000 τόνους επιτραπέζιο σταφύλι Σουλτανίνα. Φέτος θα είναι από 5 μέχρι και 7.000 τόνους η παραγωγή. Καταλαβαίνετε ότι με αυτόν τον τρόπο έχουν χαθεί τα μισά κιλά. Και μπορεί η παραγωγή του τόπου να βρίσκονται σε αναμονή για τις εξαγωγές. Τα μηνύματα όμως που λαμβάνουν από τις αγορές του εξωτερικού είναι αισιόδοξα. Το εμπορικό ενδιαφέρον είναι αρκετά υψηλό και από τα μέσα Αυγούστου αναμένεται να κορυφωθεί η παραγωγή της Σουλτανίνας. Αυτή την περίοδο οι σταφυλοπαραγωγοί προχωρούν στις τελευταίες τους εκτιμήσεις για να αρχίσουν τον τρίγο και τη μεταφορά του προϊόντος στα ράφια των καταστημάτων σε χώρες της Ευρώπης. Παραδοσιακά η Κρήτη είναι αυτή που κάνει το ποδαρικό και στην Αγγλία και στη Γερμανία που είναι οι παραδοσιακές χώρες εξαγωγής. 32η εβδομάδα του χρόνου είναι η εβδομάδα που γίνεται επίσημα η πρώτη εξαγωγή του επιτραπεζίου σταφυλιού. Φέτος έχουμε μία μικρή οψιμότητα της τάξης της μία εβδομάδος με 10 ημέρες και καταλαβαίνετε ότι αυτή η οψιμότητα θα μας έχει λίγο νωρίτερα δυναμικά μέσα στις αγορές. Όσον αφορά τις τιμές, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο πως τις πρώιμες ποικιλίες ξεκινούν από τα 90 λεπτά και φτάνουν το 1 ευρώ και 30 λεπτά.